Στην ουσία, εντάξει, εγώ ήμουν εκτός κατοικίας το απόγευμα. Ξεκίνησε με έναν είδος κάποιου σεισμού κάτω στο έδαφος, το οποίο ήταν πάρα πολύ δυνατό, παράξενο, και αμέσως ακολούθησε η τεράστια έκρηξη, που αρχικά κανένας δεν κατάλαβε από τι προέρχεται ή οτιδήποτε. Εντάξει, λόγω του ιστορικού του Λιβάνου θεωρήσαμε όλοι ότι ήταν κάποιο είδους επίθεση, βόμβας, οτιδήποτε. Όμως από εξ όσο βλέπουμε και στις ειδήσεις και το τι ακολούθησε, ήταν μια έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Πυρητού, μια αποθήκη γεμάτη με πυρομαχικά. Εσείς την ώρα της έκρηξης πού ακριβώς ήσασταν και πώς αντιδράσατε? Εγώ ήμουν περίπου 4 με 5 χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι, ίσως και πιο λίγο. Ήμουν αρκετά κοντά στη σκηνή. Όμως πώς αντέδρασα, εντάξει, σοκαρίστηκα. Προσπάθησα να πιάσω αυτοκίνητο για να επιστρέψω στην κατοικία, όμως ο δρόμος ήταν χαμός, διότι χθες είχε και πάρα πολύ κίνηση λόγω του lockdown και του curfew που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση του Λιβάνου, το οποίο θα ξεκινούσε από την Πέμπτη λόγω του δεύτερου νέου κύματος που ξέσπασε με τον ιό της κορώνας. Άρα καταλαβαίνετε, η κίνηση ήταν αφόρητη και πάρα πολλά αυτοκίνητα έχουν υπέστη ζημιές, τα κτίρια, τα ξενοδοχεία, όλα οι τζαμαρίες έχουν σπάσει, έχουν πέσει όλα τα γιαγιά στον δρόμο, ήταν ο χαμός. Η πρεσβευτική κατοικία και το κτίριο της πρεσβείας, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, έτσι? Πάρα πολλές ζημιές. Οι εισόδοι της πρεσβείας δεν ήταν τόσο... Είναι εντάξει, είναι καλά στην υγεία? Είναι καλά, είναι εκτός κρίσιμης κατάστασης. Έβαλαν κάποια ράμματα, όμως εντάξει, μίλησα μαζί της πριν λίγο. Είναι καλά στην υγεία της, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Υπάρχουν 2.000 Κύπροι στον Λίβανο. Κύριε Ηλία, πώς θα διαχειριστείτε αυτόν τον κόσμο? Υπάρχουν περίπου 2.000 Κύπροι στο Λίβανο. Βάσει και του ανακοινωθέν του Υπουργείου Εξωτερικού, έχουμε δώσει τηλέφωνα επικοινωνίας για όποιο χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια. Υπάρχει μια πτήση αύριο επαναπατρισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί, γιατί μόλις πληροφορήθηκα από το αεροδρόμιο ότι δεν είπε στις ζημιές. Άρα εξακολουθεί να ισχύουν οι πτήσεις. Είμαστε στη διάθεσή τους. Όλοι οι συναδέλφοι έχουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας. Προωθήσαμε το ανακοινωθέν και στην επίσημη ιστοσελίδα της Πρεσβείας. Όπως και η Κυπριακή κοινότητα ακολουθεί όλα τα τελευταία νέα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όμως όποιος Κύπριος πολίτης αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα, να επικοινωνήσει μαζί μας αμέσως. Ο δικός σας ρόλος, όχι προσωπικά, ενώ ως Πρεσβεία, είναι να συντονίσετε την επιχείρηση επαναπατρισμού των Κύπριων που ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν? Σαφέστατα, ναι. Μάλιστα. Είμαστε στη διάθεση. Έχουμε τα τηλέφωνα, υπάρχει ειδική πλατφόρμα να επικοινωνήσω μαζί μας, ούτως ώστε να τους βοηθήσουμε εάν χρειάζονται να φύγουν αμέσως να πάμε στην Κύπρο. Υπάρχουν επίσης πολλές ζημιές, όπως μας αναφέρθηκε, σε περιουσίες Κυπρίων, στα σπίτια, τις εργασίες τους. Σας έχουν ενημερώσει για κάτι τέτοιο? Όχι, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση. Ξέρουμε ότι σε αυτήν την περίπου 10 χιλιόμετρων από το λιμάνι, όπου είναι περίπου στο κέντρο της Πυρητού, έχουν υποστεί ζημιές όλα τα κτίρια και όλα τα αυτοκίνητα. Όμως δεν είχαμε κάποια ενημέρωση από Κύπριους πολίτες, οι οποίοι υπέστησαν ζημιά και δεν μπορούσαν να κοιμηθούν στα σπίτια τους ή οτιδήποτε. Κόσμος, ωστόσο, πολίτες του Λιβάνου έχουν μείνει άστεγοι από αυτήν την έκρηξη, έτσι? Πάρα πολύ. Όμως το πιο λυπηρό είναι ότι έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής ο αριθμός να περίπου στους 100 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες. Καταλαβαίνετε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν και αυτά εκκαινωθεί, γιατί υπέστησαν πάρα πολλές ζημιές. Μεταφέρθηκα σε άλλα νοσοκομεία εκτός Πυρητού. Ναι, καταλαβαίνετε, είναι μια χαόδης κατάσταση, είναι σοκαριστικό. Όμως με δύναμη και κουράγιο είμαστε στη διάθεσή τους να τους βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το προσωπικό της Πρεσβείας θα επιστρέψει στην Κύπρο? Ποια θα είναι η διαχείριση του, έχετε ενημέρωση? Όχι, το προσωπικό της Πρεσβείας εδώ, οι περισσότεροι είναι Λιβανέζοι υπήκοοι. Οι υπόλοιποι πρέπει να συντονίσουμε την κατάσταση. Δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω πανικού, μάλλον, ούτως ώστε να
δεν ήταν κάποιο χτύπημα το οποίο είναι σημάνει το ξεκίνημα κάποιου πολέμου. Άρα δεν υπάρχει δεν υπάρχει λόγος περαιτέρου πανικού, ούτως ώστε οι Κύπροι να πανικοβληθούν, να πιάσουν τις βαλίτσες τους και να μεταφερθούν στο αεροδρόμιο και να φύγουν άμεσα.